έχω την κάρτα στα χέρια μου, διαβάζω και ξεκινάω να λέω. Εκείνος ή εκείνη που θα είναι ο ένας από τους δύο μονομάχους και θα μονομαχήσει για να διεκδικήσει την παραμονή του ή την παραμονή της σήμερα εδώ, είναι... ο Φώτης. Άρα Φώτη, ετοιμάζεσαι για άλλη μια φορά για να αγωνιστείς. Έχει μείνει η Νατάσα και η Ευαγγελία. Η παίκτρια που σώθηκε από τις θετικές ψήφους του κοινού. Εκείνη δηλαδή που κέρδισε την προτίμηση του κόσμου και θα παραμείνει στο Nomads χωρίς να μονομαχήσει σήμερα, είναι η... η Ευαγγελία. Οπότε, Ευαγγελία, πάρε τη τσάντα σου και κάθισε στην ομάδα σου. Μάλιστα. Πώς νιώθεις, Βασιλική, έκανες ένα ξεφύσιμα ουφ, ποιος το έκανε, Όλγα, εσύ, ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πιστεύαμε πολύ ότι θα ο κόσμος θα αντισώσει, το θέλαμε πολύ και εντάξει, βέβαια. Μάλιστα. Η αντίπαλη είναι... Νατάσα, νιώθεις έτοιμη για μονομαχία? Έσω. 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 Ένιωθες ότι θα σε κρατούσε το τηλεοπτικό κοινό? Όπως είπα και πριν, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Δεν ήθελα να το σκεφτώ. Φώτη, αν το πάρουμε παικτικά, θα ήθελες την Νατάσα? Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές... Ενώ σαν αθλήτρια που είναι η Ευαγγελία, μπορεί στο μυαλό σου να δυσκολευόσουν πιο θα πολύ. Θα ήθελα... θεωρητικά κάτι πιο... καταρχάς να μην πληγεί η ομάδα. Ήθελα τα πράγματα να έρθουν έτσι ώστε να μην ανταγωνιστούμε με την Νατάσα. Μου το είπες και την προηγούμενη φορά. Προσπαθώ, ξέρεις, δεν έχω κάποιο λόγο να με σε πιστέψω. Απλά βλέπω και την πλευρά της επιθυμίας σου να μείνει. Όταν δηλαδή ήθελες τον Γιώργο, ίσως με τον Γιώργο να μην ήσουν εδώ. Ναι, καταλαβαίνεις. Άρα δεν σε ενδιαφέρει να μείνεις? Δηλαδή δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα αυτό που μια αθλήτρια έφυγε και κάθισε η Νατάσα να παλέψετε? Θα μπορούσα κάλλιστα να χάσω. Εάν έχει πολύ καλή επίδοση, είναι η μέρα της. Δεν έχω πρόβλημα στο να χάνω. Μου αρέσει η δικαιοσύνη. Σαν... Νατάσα, αλήθεια, ποιον θα ήθελες από τους δύο, την Ευαγγελία ή τον Φώτη? Για να παίξεις να μείνεις. Για να παίξεις... Συγγνώμη, ψέματα δεν θα σου έλεγα ποτέ. Δεν μπορώ να σκεφτώ, Γρηγόρη μου. Δεν πήγε στη διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει τώρα, γι' αυτό θα παλέψω. Ωραία. Λοιπόν, είχε ήλιο, άρχισε να βρέχει πολύ, ξανά έχει ήλιο. Θα υπάρξουν διάφορες διαδικασίες, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς πρέπει να γίνει όταν βρεθούμε στην αφετηρία του αγωνίσματος. Παρακαλώ, σηκωθείτε και πάμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο κίνησης του πρώτου παιχνιδιού. Σε αυτό το παιχνίδι, για να πάρετε έναν πόντο, πρέπει να νικήσετε δύο φορές. Άρα, πρέπει τουλάχιστον να γίνει δύο φορές αυτή η όλη διαδικασία, ή αν υπάρχει ισοπαλία 1-1, να γίνει και μία τρίτη για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Αμέσως μετά, θα πάμε στο γνωστό Νταβίντσι, που έχει να κάνει εκεί με την ισορροπία ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι.
πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εδώ θα πρέπει να κερδίσετε δύο φορές αν θέλετε να πάρετε τον πρώτο σας πόντο. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω το παιχνίδι και θα πω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι της ομάδας σας που θα σας βοηθήσουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία σε ό,τι αφορά τις μπάλες του παιχνιδιού. Πώς παίζετε λοιπόν αυτό το πρώτο παιχνίδι? Με το σύνθημά μου θα πρέπει να ρίξετε βολές από τους καταπέλτες χρησιμοποιώντας τις μπάλες και να καταφέρετε να ρίξετε κάτω ένα από τα τρία γαλματίδια. Εδώ θα σας βοηθήσουν και οι συμπαίκτες σας να φέρνουν τις μπάλες γρήγορα πάλι μέσα στο κυβότιο. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκαρφαλώσετε και να περάσετε το εμπόδιο με το δίχτυ. Αμέσως μετά θα πρέπει να συρθείτε και να περάσετε μέσα από το ξύλινο τούνελ και στο επόμενο εμπόδιο θα πρέπει να ισορροπήσετε στα σκοινιά και να περάσετε απέναντι πατώντας μέσα στα σιδερένια τρίγωνα. Στο τέλος αυτού του εμποδίου θα βρείτε 11 κλειδιά. Κάθε φορά θα παίρνετε ένα από αυτά και θα τα δοκιμάζετε μέχρι να καταφέρετε να ξεκλειδώσετε τις μπάλες που βρίσκονται στον τερματισμό. Για να κερδίσετε θα πρέπει λοιπόν να γεμίσετε και τα 5 καλάθια με μπάλες στα ανθρώπινα μειώματα που θα βρείτε μπροστά σας. Λοιπόν, κρατήστε τις δυνάμεις σας γιατί τουλάχιστον θα γίνει δύο φορές αυτό το παιχνίδι. Εκμεταλλευτείτε τις θετικές σας πλευρές και τις αρνητικές έτσι όπως το βλέπετε, να ξέρετε πού πρέπει να μαζέψετε δυνάμεις και πού όχι. Ξεκινάω. Ας κερδίσει ο καλύτερος ή η καλύτερη, ή ο πιο έξυπνος ή η πιο έξυπνη, ή ο πιο τυχερός ή η πιο τυχερή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 3, 2, 1, πάμε! Και ξεκινήσαν τα παιδιά. Πρέπει να ανοίξουν το κουτί και να πάρουν τις μπάλες. Ένα γαλματάκι έστω να ρίξουν